Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Το βαρομετρικό χαμηλό που βρίσκεται στη Νότια Ιταλία θα επηρεάσει και αύριο τη χώρα μας με αρκετά φαινόμενα. Επιπλέον θα πέσει και η θερμοκρασία. Πάντως, την Κυριακή των εκλογών, ο καιρός στις περισσότερες περιοχές θα βελτιωθεί. Όχι για πολύ όμως. Για αύριο λοιπόν, Σάββατο, περιμένουμε νεφώσεις με βροχές και τοπικές καταιγίδες, οι οποίες στη δυτική, τη βόρεια Ελλάδα και την ανατολική νησιωτική χώρα θα είναι ισχυρές. Επιπλέον, χιόνια θα πέσουν στα βουνά, αλλά και στη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο από τα 650 μέτρα και ψηλότερα. Οι άνεμοι δυτικοί και νοτιοδυτικοί θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα επιρωτικά στους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε νεφώσεις και παροδικές βροχές. Νοτιοδυτική άνεμη μέχρι 7 μποφόρ. Πολύ υγρασία, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 16 βαθμούς. Η Θεσσαλονίκη θα έχει πυκνές νεφώσεις και τοπικές βροχές και μπόρες. Μεταβλητή άνεμη στο θερμαϊκό μέχρι 5 μποφόρ. Αυξημένη σχετική υγρασία, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 12 βαθμούς. Στη Θεσσαλία αναμένεται άστατος καιρός. Τα θερμόμετρα στη Λάρισα και το Βόλο δεν θα ξεπεράσουν τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά περιμένουμε λίγες βροχές, ενώ στο Μεσολόγγι οι βροχές θα είναι καταρακτώδεις. Μουντό καιρό με πολλές βροχές αναμένουμε στην Πελοπόννησο. Στα δυτικά θα είναι πολύ ισχυρές. Νοτιάδες μέχρι 8 μποφόρ στο Νότιο Αιγαίο και βροχές σε Κυκλάδες και Κρήτη. Στο Ηράκλειο η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 16 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτή θα είναι η εξέλιξη του καιρού για το επόμενο 24ωρο. Να είστε όλοι καλά.